Με ρολόγια καραντίνας, επεισόδιο 11 νομίζω, σεζόν 2. Έκατσα ακριβώς 3 μέρες χωρίς ίντερνετ. Θα μου πει μένω ο πατέρας μου για κατοχή, ο παππούς μου, όλοι αυτοί δεν είχαν να φάνε, λέει, τρώγανε ποντίκια, κυνηγάγανε γάτες να φάνε. Άρε πατέρα, κάτσε 3 μέρες χωρίς ίντερνετ. 3 μόνο, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Και χωρίς είμαστε το κινητό. Γενικά καλά με πήγε. Εσείς τι άλλο, τι κάνετε. 80% λέει δεν πληρώνει πρόστιμα γιατί περιμένει χάρη όταν βρεθεί το εμβόλιο. Τρομερή λογική μάλακα. Σαν να ληστεύεις τράπεζα και να λες δεν πειράζει, περιμένω μέχρι να βγούμε στη δραχμή. Να την κλειτώσω, να βγω. Με δικάσουν. Συνεχίζουν οι τρομερές δημοσκοπήσεις που λένε ότι ο Βασίλης Κικίλιας είναι ο καταλληλότερος υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Κάτσε το τέλος, το πιστέψεις δηλαδή από τις τόσες πολλές φορές. Πώς σου λέγει η μάνα σου μικρός, είσαι ωραίος, πω πω τι όμορφο παιδί έχω, πω πω τι όμορφο αγόρι έχω. Και το πίστευες μέσα σου, έπιες πω και λέγεις εντάξει Brad Pitt ρε. Απόστολος σου Γκλάκος. Έτσι θα το πιστέψεις και αυτός, θα λέει είμαι ο καλύτερος υπουργός. Αραβωνιάστηκε λέει ο Μάθιου Πέρι, βέβαια ο Τσάντλερ από τα φιλαράκια αραβωνιάστηκε και έγινε είδηση βέβαια. Εμείς το είχαμε δει στο Star τώρα πόσα χρόνια πριν. Αλλά... Λέει το Survivor που ετοιμάζει ο Sky, τα δύο ονόματα λέει, που, έχουν, που ψηλοθέλουν και έχουν έτοιμα είναι Στικούδη και Ιωάννα Τούνη. Λέω αυτό θα γίνει. Θα με τι Survivor, θα είναι Bachelor. 121 θάνατοι από κορονοϊό σήμερα και εσείς περιμένετε ότι θα πάτε στην Αράκουβα τα Χριστούγεννα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός μας και είπε Χριστούγεννα, λέει προσοχή, Χριστούγεννα μόνο με μία οικογένεια ακόμα. Ελπίζω να μην εννοεί Μητσοτάκηδες. Και οπουδήποτε άλλη οικογένεια θα είναι ευπρόσδεκτη προφανώς. Είδηση παντού ότι ο Νίκος Μάνεσης βγήκε και είπε ότι δεν θα κάνει αυτό στο 60 λεπτά, λέει η Ελλάδα, δεν αντέχει άλλο, θα το κάνει κάποιο άλλο. Δεν το κάνω, να το κάνει μελέτη. Αλλά δεν έχουν χιούμορ στον Α. Οι Pixlax αύριο θα κάνουν, λέει, μία μοναδική live streaming παράσταση. Βέβαια, θα είναι live stream και θα πληρώσει να το δεις, παιδί μου, τον υπολογιστή σου. Αυτό είναι, ξεκινήσαμε τώρα. Η τελευταία live stream συναυλία των Pixlax. Μετά, η τελευταία live stream συναυλία των Pixlax. Μετά από ένα μήνα, η τελευταία live streaming συναυλία των Pixlax. Και θα πάει έτσι για κάμποσα χρόνια. Όσο υπάρχει ίντερνετ τουλάχιστον. Μήνυμα αισιοδοξία τον πρωθυπουργό μας, βέβαια, είπε ότι όταν τελειώσει όλο αυτό, λέει, το ΕΣΥ, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα είναι πολύ πιο ισχυρό. Τα νοσοκομεία μας, λέει, θα είναι πολύ πιο ισχυρά, πιο καλά, σε πιο καλή κατάσταση. Προφανώς, άμα πεθάνουν, ξέρω εγώ, 500.000 άτομα. Μετά, εντάξει, λογικά θα βρει κρεβάτι, θα δει το ράτζο, θα βρει αυτό κρεβάτι, χειρουργείο, όποτε θέλει, δεν θα έχει θέματα νομίζω. Πήγε μία, λέει, στη Ρόδο, την απειλούσε η γειτόνισσα. Οπότε πήγε στο αστυνομικό τμήμα να την καταγγείλει τη γειτόνισσα. Και εκεί πέρα ο αστυνομικός, ωραία, λέει, τι μήνυμα στείλατε για να έρθετε. Λέει, αυτή δεν ήξερα τι να στείλω και δεν πειράζει 300 ευρώ. Και δεν καθόταν να τη φάει. Ήταν, λέει, στην Πάτρα σε ένα γυμναστήριο και γυμναζόταν εκεί πέρα κάτι ντούκια. Παράνομα, βέβαια, κρυφά, κρυφό σχολείο. Και μπήκαν οι μπάτσοι μέσα. Οπότε αυτοί φοβηθήκανε, λέει, και κάποιοι ανεβήκανε εκεί, παρατήσαν τα οργάνα και τις μπάρες και ανεβήκανε πάνω στο δαράτσι να κρυφτούνε. Εντάξει, τους πιάσανε οι μπάτσοι, βέβαια. Και η μάνα τους που δεν φοράγε ζακέτα και ήταν ιδρωμένη από το γυμναστήριο, οπότε φάγαν δύο φορές ξύλο. Πρώτος εγώ και όλη η οικογένεια θα εμβολιαστούμε, λέει, για το κορονοϊό, είπε ο Μητσοτάκης. Περίμενε τώρα. Αν αρχίσει όλο το Μητσοτακέικο να εμβολιάζεται, εμείς δηλαδή θα εμβολιαστούμε 2025 πολλά άτομα. Στο τραπέζι λέει νέα παράταση, λέει, για το lockdown. Λέει μπορεί 14, μπορεί 21. Θα δούμε πότε θα μας αφήσουν ελεύθερους. Πάντως εγώ με όλο αυτό που γίνεται, αν ήμουν πιτσιρικά στην Ελλάδα για καλά, να πάω να πάρω το πλαίσιο 5, θα είχα χεστεί πάνω μου. Πολύ αγωνία. Το υπέροχο, το κορυφαίο όλων είναι ότι κάτι Κινέζοι ερευνητές έχουν βγει και λένε τώρα ότι μπορεί, λέει, ο κορονοϊός να ξεκίνησε είτε από την Ινδία είτε από την Ελλάδα. Μαλάκα, θα είναι υπέροχο. Δηλαδή, αν έχουμε εμείς προκαλέσει όλο αυτό το πανικό σε όλη την ανθρωπότητα, θα είναι υπέροχο. Πώς δίναμε παλιά τα φώτα που λέγανε δίνει τα φώτα στην ανθρωπότητα η Ελλάδα. Πώς λένε, παιδί μου, τώρα ότι πριν από 2.000 χρόνια η Ελλάδα έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα, γύρω στα 4.000 μετά Χριστόν, να λένε πριν από 2.000 χρόνια η Ελλάδα έδωσε τον κορονοϊό στην ανθρωπότητα. Έτσι, δεν θα σβήσει ποτέ η ελληνική ιστορία μας. Αχ. Ήταν ημερολόγια καραντίνας με ελάχιστο ίντερνετ. Τα λέμε αύριο.